όλοι τα δικαιώματα, έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα και όλοι μαζί μπορούμε να αναδείξουμε τον Δήμο Απελοκίμων Μνεμένης ως ένα Δήμο πρότυπο. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας την άποψη που έχετε όλοι εδώ πέρα και όλος ο κόσμος για τους πολιτικούς. Γνωρίζουμε ότι δεν τους εμπιστεύεστε. Γνωρίζουμε ότι τους θεωρείτε υπεύθυνους για ό,τι έχει συμβεί στη χώρα μας. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτό και η πλειοψηφία στο ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από ανθρώπους που δεν συμμετείχαν ποτέ μέχρι τώρα στην πολιτική σκηνή, ανθρώπους που γνωρίζουν, βιώνουν τα προβλήματα και θέλουν να τα λύσουν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό τρόπο διοίκησης. Να ξεφύγουμε από το συγκεντρωτικό μοντέλο που έχει απόλυτη άποψη και λύσεις για όλα. Και να πάμε στο αποκεντρωτικό μοντέλο που μοιράζονται όλες οι αρμοδιότητες σε όλη τη διοίκηση. Έτσι ώστε να πετύχουμε γρηγορότερη και καλύτερη επίλυση των καθημερινών προβλημάτων μας παρέχοντας ουσιαστικό έργο. Δεν αποσκοπούμε να διασφαλίσουμε κάτι για τον εαυτό μας. Ούτε κανένας συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια. Με διάφορες ρουσφετολογικές προτάσεις, υποσχέσεις και πελατειακές σχέσεις. Δεν επιζητούμε χειραψίες και χαμόγελα με ανταλλάγματα. Αλλά να μετατρέψουμε τον τόπο μας σε μια ανθρωπιστική κοινωνία που να νοιάζεται τον συνάνθρωπο και τις ανάγκες του. Η κοινωνική συνοχή, η καλλιέργεια της τοπικής συνείδησης, η ανιδιοτελής προσφορά, η αναβίωση διαχρονικών αξιών και αρχών, αλλά και κυρίως ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων και των επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε κοινωνικής ομάδας συνθέτουν το κοινό όραμα για μια δημιουργική πορεία στο μέλλον. Κύριοι στόχοι του προγράμματός μας είναι ίδρυση δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ευπαθείς ομάδες, κοινωνικό παντοπολείο, δημοτικό ιατρείο φαρμακείο, η ίδρυση κέντρου υγείας του Δήμου Απελοκήπων Μενεμένης, δημιουργία της στέγης απόρων και τέλος επαναφορά του σταθμού ΕΚΑΒ στη Δημοτική Κοινότητα Απελοκήπων. Έχουμε έρθει σε επαφή με το ΕΚΑΒ, με τους υπευθύνους, έχουμε μιλήσει μαζί τους, μάθαμε για ποιο λόγο φύγανε από τους Απελόκηπους. Βλέπουμε ότι οι λόγοι ήταν γελοί για εμάς και είμαστε σίγουροι ότι θα επαναφέρουμε το σταθμό πάλι πίσω. Συστηματική καταπολέμηση της ανεργίας. Οργάνωση ειδικής υπηρεσίας καταγραφής μητρώου ανέργων ανά ειδικότητα με ταυτόχρονη γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης των ανέργων. Δημιουργία καταλόγου καταστημάτων με αριθμό εργαζομένων, επιδιώκοντας μια συνεργασία τέτοια ώστε να μπορούν οι δύο υπηρεσίες, δηλαδή η υπηρεσία που καταγράφει εργαζομένους, άνεργους, συγγνώμη, και καταστήματα να έρχονται σε επαφή και να μπορούν να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να καλύπτονται από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Εκμετάλλευση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την ανεργία. Συγκρότηση πενταμελούς άτυπης επιτροπής, και λέω άτυπης, γιατί θα είναι κάτι το οποίο θα το δημιουργήσουμε εμείς, για προσλήψεις πολιτών, δημοτών που δεν απαιτούν διαγωνισμό. Τα λεγόμενα δίμηνα ή κάποιες άλλες προκηρύξεις που θα βγουν στην πορεία. Η πενταμελής επιτροπή θα δημιουργηθεί με επικεφαλή τον αντιδήμαρχο προσωπικού. Μέλη θα είναι ένα μέλος της πλειοψηφίας, ένα της αντιπολίτευσης, ένας από το προσωπικό και ένας δημότης. Έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για ρουσφετολογική πρόσληψη και πελατειακή σχέση που καταγγέλνουν οι δημότες ότι γίνεται μέχρι και τώρα. Δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου. Δωρεάν διδακτική στήριξη σε μαθητές με εθελοντές καθηγητές των οικονομικά ασθενεστέρων ομάδων. Χωρίς φυσικά να φύγουμε την εργασία των ιδιωτικών φροντιστηρίων, εφόσον απευθυνόμαστε σε πολίτες οι οποίοι ποτέ δεν θα είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε αυτούς. Δημιουργία συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης. Σε μόνιμη βάση
σε όλους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν κατά σχέσεις ακινήτων χρέη προς τραπεζικούς λογαριασμούς ή ασφαλιστικούς οργανισμούς. Δημιουργία 24ωρης δωρεάν γραμμής εξυπηρέτησης του Δημότη για άμεση καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν το Δήμο και παράλληλα μια άλλη γραμμή η οποία θα είναι σε 8ωρη βάση που θα εξυπηρετεί για θέματα εκτός Δήμου. Η πρόθεση του πολιτισμού και του αθλητισμού με ποικίλα προγράμματα για όλες τις ηλικίες και με δωρεάν παροχές για τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες. Επαναφορά τον τουρνουά μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου που γινόταν κάποια χρόνια πριν με τη συμμετοχή όλων των ηλικιών. Προγραμματισμός των εκδηλώσεων όλων των συλλόγων για να μην συμπίπτουν οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους. Βοήθεια σε όλους τους συλλόγους, οικονομική και υλικοτεχνική, χωρίς να χρειάζεται να διατυμπανίζουμε σε όλους και να το προβάλλουμε ως έργο. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, το ξαναλέω, προς όφελος του Δήμου μας. Έχουμε τεράστιες εκτάσεις που πάνω σε αυτές μπορούμε να επενδύσουμε αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα και δημιουργώντας θέσεις εργασίας και πηγή εσόδων για το Δήμο μας και κατ' επέκταση για τους δημότες μας. Δημιουργία γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα πλαισιώνεται από υπαλλήλους του Δήμου και από ειδικούς εξειδικευμένους συνεργάτες προς μέγιστη αξιοποίηση όλων των προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τη μέγιστη απορρόφηση κονδυλίων με διαφανείς διαδικασίες. Ενίσχυση τοπικής αγοράς. Θα μου πείτε ποιας αγοράς τώρα. Ανύπαρτη στην κοινότητα Μενεμένης, υποδιάλυση στην κοινότητα Αμπελοκήπων. Πρώτη μας κίνηση είναι η απευθείας συνεργασία με τους επαγγελματίες περιοχής, καταρχήν ξεχωριστά ανακοινότητα και στη συνέχεια συγκεντρωτικά, έτσι ώστε να συλλέξουμε προτάσεις από αυτούς που αντιμετωπίζουν καθημερινά το πρόβλημα. Αυτό θα γίνει προεκλογικά, πριν τις εκλογές, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι θέλουν οι επαγγελματίες και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στο μέλλον. Θα εφαρμόσουμε την κάρτα καταναλωτή. Διαφημιστική προώθηση των επιχειρήσεων του Δήμου για την τόνωση του εμπορικού ενδιαφέροντος. Ενίσχυση του γραφείου καταστημάτων για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου νέου επαγγελματία. Ο Δήμος είναι σύμμαχος του επαγγελματία, όχι εχθρός του. Πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί και ματώνουμε. Ανοίγουμε, τους γράφουνε, τους κλείνουνε, ξαναανοίγουνε και έχουν συνέχεια δικαστήρια. Γραφείο που θα δίνει την άδεια πριν καν ανοίξει το μαγαζί. Και αυτός ο τρόπος είναι εφικτός. Μπορούμε να το κάνουμε. Λειτουργία, έχουμε πει, υποκαταστήματος τραπέζης στην κοινότητα της Μενεμένης, που τόσο καιρό έχουν πει ότι θα κάνουν και δεν έχουν κάνει ποτέ. Και για τη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, από λίγα, από κάποιες συζητήσεις που κάναμε και συλλέξαμε κάποιες προτάσεις, φυσικά είπαμε θα γίνουν περισσότερες στο μέλλον, μας είπαν ότι υπάρχει ανάγκη η δημιουργία ενός πεζόδρομου κοντά στην πλατεία Αμπελοκήπων. Αυτό για να γίνει είναι κάτι, ένα μεγάλο έργο, να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος. Για να γίνει θα πρέπει να υπάρξει μελέτη από συγκοινωνιολόγο για αποφυγή του κυκλοφοριακού, αλλά παράλληλα θα δώσει μεγάλη ζωή στον τόπο. Θα δώσει δουλειές. Θα ανοίξουν μαγαζιά. Παράλληλα με όλα αυτά, σε όλες τις πλατείες του Δήμου, με μικροεπεμβάσεις, θα κάνουμε μικροεπεμβάσεις ώστε να υπάρξει αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και αύξηση της εμπορικότητας της περιοχής. Σημαντική μείωση των δημοτικών τελών. Όχι 2% και 5%, με πολλούς τρόπους μπορούμε να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα ποσοστό 30% έως 40%. Θα το δείτε και στην πορεία.
Αυτό μπορεί να γίνει, θα δείτε αργότερα, θα ανέβει ο συνεργάτης μας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και θα σας κάνει μια παρουσίαση για να καταλάβετε τι εννοούμε. Ένα μικρό παράδειγμα να αναφέρω και θα αναφέρω την ανακύκλωση, την οποία ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή δεν έχει όφελος καθόλου. Έχει μόνο οφειλές. Από ό,τι ξέρω, όλοι κάνουμε ανακύκλωση. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που να πει ότι δεν παίρνει μια σακούλα το πρωί και πηγαίνει και τη ρίχνει στον κάδο ανακύκλωσης, νομίζοντας ότι αυτό που κάνει είναι ανταποδοτικό και επιστρέφει στον ίδιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Στο δικό μας το Δήμο δεν γίνεται αυτό. Στο δικό μας το Δήμο η εκμετάλλευση γίνεται από ιδιωτική εταιρεία. Το μόνο που κάνει ο Δήμος είναι η αποκομιδή και που γίνεται από υπαλλήλους του Δήμου, επιβαρύνοντας έτσι το Δήμο στο σύνολο, όπως τα έχουμε υπολογίσει, περίπου ετησίως 200.000 ευρώ. Η ανακύκλωση εκμεταλλεύεται από ιδιωτική εταιρεία από το 2009 μέχρι και το 2015. Εμείς, όταν θα γίνουμε διοίκηση, θα προσβάλλουμε τη σύμβαση το 2015 και δεν θα την ανανεώσουμε. Το ερώτημα είναι, οι άλλοι τι θα κάνουν, αν είναι στη διοίκηση. Αξιολόγηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων και τοποθέτησή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες, έτσι ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη αποδοτικότητά τους και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Όλα αυτά που ακούσατε είναι προτάσεις δικές μας, οι πρώτες μας σκέψεις, οι οποίες μαζί με αυτά που θα μας προτείνετε, όλοι εσείς, με όλους σας που θα μιλήσουμε, θα αποτελέσουν το τελικό μας πρόγραμμα. Όλοι μαζί εκφράζουμε την ελπίδα, την ανανέωση, την θέληση, τον ενθουσιασμό. Και με τη στήριξη των πολιτών διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο και τους πολίτες. Διεκδικούμε την ανασυγκρότηση του Δήμου μας, εφαρμόζοντας στην πράξη την αποκέντρωση. Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας, διεκδικώντας την οικονομική του αυτοτέλεια. Επαναλαμβάνω, την οικονομική του αυτοτέλεια. Στηριζόμενοι όχι μόνο σε κρατικούς πόρους, τους μειωμένους, αλλά σε μεγαλόπνοα σχέδια διαχείρισης των εξόδων και αύξησης των εσόδων. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, η επόμενη θετία είναι καθοριστική. Αφενός γιατί θα διαρκέσει 5 χρόνια, αφετέρου γιατί θα υπάρξουν συγκλονιστικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της κεντρικής διοίκησης. Γεγονός το οποίο θα επηρεάσει και τους Δήμους. Ζητούμε τη συστράτευσή σας στον κοινό αγώνα για μια δύσκολη, ανωδική πορεία εξύψωσης του ποιοτικού επίπεδου των κατοίκων του υποκατάρρευση Δήμου. Και επαναλαμβάνω, το έχω ζήσει από μέσα και ξέρω, του υποκατάρρευση Δήμου. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, πολίτες δοκιμασμένοι με ιδέες, με ενθουσιασμό και διάθεση για προσφορά, συμπολίτες που διακρίνονται καθημερινά στον χώρο της επιστήμης ή της επιχειρηματικής δράσης, αλλά και εκπρόσωποι της νεολαίας, άνθρωποι της βιοπάλης, των ευπαθών ομάδων, όλοι εσείς που αγαπάτε αυτόν τον τόπο, καλείστε να συμβάλλετε καθοριστικά στο όραμα για το μέλλον μιας διοίκησης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Για μια κοινωνία που χτυπά στην καρδιά το πρόβλημά της. Για έναν Δήμο που θα νοιάζεται για το Δημότη. Για μια νίκη του εμείς και όχι του εγώ. Στόχος μας είναι, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, μοναδικός είναι ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης να γίνει πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Πολλοί από εσάς μπορεί να γελάτε, πολλοί από εσάς μπορεί αύριο να το ακούσουν έξω και να ξαναγελάσουν, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, γίνεται και θα δείτε μετά από την παρουσίαση, την πρώτη που θα κάνουμε στην πορεία, αργότερα θα ακολουθήσουν κι άλλες. Κάτι, εμείς όταν λέμε κάτι ότι μπορούμε να το κάνουμε, υπάρχει πρόταση, υπάρχει μελέτη και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Είναι καιρός, αγαπητοί φίλες και φίλοι, να χτυπήσουμε την γροθιά στο τραπέζι, να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα,
να κερδίσουμε αυτά που δεν απαιτήθηκαν έως τώρα από προηγούμενες διοικήσεις με όραμα και πίστη στο μέλλον. Στο σημείο αυτό θα κάνω μια διακοπή εγώ, θα ανέβει στο βήμα ο συνεργάτης ο Μάκης ο Παπίκας, ο οποίος θα κάνει μια παρουσίαση, θα σας εξηγήσει τον έναν από τους στόχους μας, θέλουμε να κάνουμε έναν ενεργειακά αυτόνομο Δήμο. Θα δείτε, θα σας πει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.